Πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Αύριο. Αύριο. Από τα ξημερώματα. Εμείς θα πάμε μεσημέρι να ψηφίσουμε, γιατί έχουμε και ραδιόφωνο, έχουμε και τηλεόραση. Τι έχουμε... ώρα ανοίγουν οι κάλπες, ρε Γιάννη? 7. 7. 7. 7. 7 με 7 είναι. 7 με 7. 7 με 7. 12 και μισή. Έχω πάει και έχω ψηφίσει. Λοιπόν, έχει πιάσει τα σίδη βέβαια ο κύριος Αράπογλου, ο Γενικός Διευθυντής ΠΑΛΣ. Αρχίζει και μετράει, κάνει τα δικά του εκεί. Θα τα δούμε κι εμείς. Καλημέρα, κύριε Αράπογλου, πώς είστε? Καλημέρα, κύριε Πιτάρα, κύριε Γρηγοριάδη. Καλημέρα, την καλημέρα μας και στον κύριο Μπακάκο. Καλά, αλίμονο, πού θα είστε? Καλή σας μέρα. Ο Γενικός Διευθυντής Sigura Logic είναι ο άνθρωπος που θα μας δώσει τα αποτελέσματα. Θα μας δώσει τα αποτελέσματα. Θα πάρουμε αμέσως χαμπάρι τι γίνεται. Έτσι, λοιπόν, αλλά θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με τον δικό μας, τον Γιώργο Τζελίκα, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα εκλογικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, έτσι. Στο Παγκράτη. Στο Παγκράτη έχει πάει. Και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το πώς θα πάμε να ψηφίσουμε. Το σχολείο από το οποίο βγήκαν όλοι οι μεγάλοι Έλληνες. Όπως. Ακριβώς. Και πώς το μετριόφωνος. Όλα τα μεγάλα μυαλά εννοεί. Λοιπόν, Γιώργο, για πες μας. Με IQ 145. Έτσι. Είμαι απέναντι από το Άσο, στο Παγκράτη. Είναι πανέτοιμα. Ήδη από χθες είναι πανέτοιμα. Έχουν στηθεί τα παραβάν που βλέπετε. Εδώ είναι 8 ψηφοδέλτια, έτσι, για περιφερειάρχες, για την περιφέρεια Αττικής, και 7 για τους δήμους. Βλέπετε, περίπου ένα 10 είναι το μήκος. Ένα 10 είναι το μήκος. Πρέπει να πάρεις στοχευμένα, να ξέρεις ποιο θα ψηφίσεις. Γιατί άμα μελετήσεις πάνω ως κάτω, θες 10 με 15 λεπτά. Πόσους σταυρούς βάζουμε, πες λοιπόν, μας. Καλά, και 3 παραβάνθες. Δεν χωράει το ψηφοδελτίο σε αυτό το ένα. Κοίταξε. Για το Δήμο μπορείς να βάλεις μέχρι και 4. Για το Δήμο. Έτσι. Εντάξει. Ωραία. Συνήθως 3 βάζουν. 4 για δημοτικούς συμβούλους και άλλους 2 που θες για διαμερισματικούς. Ναι. 6 σταυρούς. Ναι. 6 σύνολο. 6. 4 λοιπόν, και 2. Ένα από εδώ. Και ένα από εδώ, έτσι, πας από εκεί τα στοιχεία σου, τα έχεις δώσει και περνάς νοχελικά με γοργός ρυθμούς, άλλος όπως θέλει, μπαίνει μέσα, κλείνει, κάθεται, μετράει, ρίχνει τελευταία ματιά, παίρνει 2 βαθιές ανάσες, 10 δεύτερα, τσακ, βγαίνει με 2 φακέλους. Γιώργο, ναι. Αυτά το πώς μπαίνουμε και βγαίνουμε, τα ξέρουμε, τα άλλα πες μας. Τους σταυρούς και αυτά, τι ώρα πρέπει τίποτα. Να πάμε, να έχουμε ταυτότητα. Πώς θα μπούμε και στο παραβάν, το ξέρουμε. Ναι, 8. Να είμαι λίγο παραστατικός για να δείξω ναι, πώς. Ναι, είσαι πολύ, λοιπόν, όχι. 8 ώρα ανοίγουν οι κάλπες, μέχρι τις 8 θα έχεις ή ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή βιβλιαρίου υγείας, κάτι που να πιστοποιεί ότι είσαι εσύ. Μάλιστα. Αυτό. Απλά. Ωραία, ό,τι κάνουν και βουλευτικές δηλαδή, δεν αλλάζει τίποτα. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα, έτσι κι αλλιώς. Ωραία, υπέροχα. 6 σταυρούς είπε, έτσι, 4 σταυρούς. Μερίζει τα Χωριστική Επιτροπή, καλημέρα σας λες και αποχωρείς. Αυτή. Γιώργο, αποχωρείς και εσύ. Ευχαριστούμε πολύ. Άντε, γεια. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Κύριε Μπακάκο, αποτελέσματα πότε θα έχουμε, έτσι, αυτό που λέμε σίγουρα ασφαλή. Αναδήμο εκτίμηση. Ή αναπεριφέρεια. Εκτίμηση, εκτίμηση, ναι. Α, εκτίμηση. Εκτίμηση θα έχουμε γύρω στις 10.30. Είναι πάρα πολύ. Είναι 2 κάλπες. Και για περιφέρεια και για Δήμο, λέτε τώρα. Ναι, και για τα 2. Μην ξεχνάτε ότι η εντολή του Υπουργείου είναι να ανοίγουν τα μονά τμήματα τις δημοτικές κάλπες και τα ζυγά τμήματα τις περιφερειακές. Έτσι ώστε να έχουμε σωστή ροή. Γιατί αν ανοίξουν όλοι τις δημοτικές, μετά τις περιφερειακές δεν ξέρουν πότε θα έρθουν. Ναι. Άρα. Ναι, ναι. Άρα πρέπει να έχουμε αυτό το μοίρασμα για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. 10.30 πιστεύουμε ότι θα έχουμε κάποια για να μπορέσουμε να δώσουμε εκτίμηση για τις 13 περιφέρειες. Και για τους 6 μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Και ασφαλές συμπέρασμα. Τελικά. Ασφαλές συμπέρασμα θα έχουμε. Εντάξει. Μιλάτε για σταυρούς το πρωί. Το πρωί. Το πρωί. Η αγωνία, το την πρωί. Αγωνία τη μεγάλη την έχουν οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Καλά. Αυτό θα αργήσει, φαντάζομαι, έτσι. Θα αργήσει. Μην ξεχνάτε ότι κανονικά πρέπει να δώσουμε πρώτα τους συνδυασμούς και μετά να δώσουμε σταυροδοσία. Ναι, έτσι είναι η εντολή του Υπουργείου. Άρα καταλαβαίνετε ότι 2 κάλπες, να δώσουμε πρώτα τα 2 πράγματα, να δώσουμε τους συνδυασμούς και μετά να φτάσουμε στη σταυροδοσία. Άρα 10.30 θα έχουμε την πρώτη εκτίμηση, ασφαλή εκτίμηση, σωστά. Έτσι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα εντός εισαγωγικών, το βγάζω, δηλαδή θα έχουμε ξεκάθαρο αποτέλεσμα για τους 6 δήμους και τις 13 περιφέρειες. Και τα υπόλοιπα σταδιακά μέχρι την άλλη μέρα. Και τα ντέρμπι. Εμείς αυτό που θα παρακολουθήσουμε μαζί είναι το ποιοι βγαίνουν, πραγματικά είναι σίγουροι, πού είναι τα ντέρμπι και σε αυτά θα εστιάσετε κι εσείς, φαντάζομαι. Γιατί καλά, αλίμονο. Αλίμονο. Θα βοηθήσει ο κύριος Αράπογλου σε αυτό, γιατί έχει και, έχει και τα συγκριτικά στοιχεία και από τις εθνικές εκλογές να δούμε. Γιατί κύριε Αράπογλου, τώρα θα γίνουν και συγκρίσεις. Θέλοντας και εμείς, θα γίνουν οι συγκρίσεις. Δηλαδή πολιτικά συμπεράσματα θα βγουν σε διάφορες περιοχές.
Νομίζω ότι κυρίως αυτό θα εστιάσουμε στις συγκρίσεις, γιατί δεν έχουμε κάποιο συνολικό εθνικό αποτέλεσμα ώστε να μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτό. Θα πάμε λοιπόν συγκρίνοντας και αυτοδιοικητικά αποτελέσματα, αλλά και αποτελέσματα αναπεριφέρεια, αναπεριοχή, τη σύγκριση με τις εθνικές εκλογές. Εκεί νομίζω ότι θα είναι το ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι με όλα όσα ακούω και όλα όσα συζητάμε τις τελευταίες μέρες, ενισχύει την πεποίθησή μου ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τη βραδιά των αποτελέσματων. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι χωρίς να πούμε, βέβαια, επειδή απαγορεύεται. Υπάρχουν σοβαρά ντέρμπι, βλέπετε σοβαρά ντέρμπι σε περιφέρειες και μεγάλους δήμους? Θα τα δούμε. Νομίζω ότι υπάρχουν απ' όλα. Υπάρχουν και σίγουρες περιοχές που μπορεί να ξεκαθαρίσουν με την πρώτη εκτίμηση που θα μας δώσει η Singular. Υπάρχουν και ντέρμπι, υπάρχουν και δύσκολες μάχες που ίσως θα χρειαστεί να περιμένουμε και για την πρώτη θέση, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν και ενδιαφέρουσες μάχες για τη δεύτερη θέση μεταξύ της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, που επίσης θα πρέπει να παρακολουθούμε. Λοιπόν, κύριε Μπακάκο, με τα χρώματα στο χάρτη έχετε καμιά δυσκολία? Γιατί υπάρχουν και πρόσωπα που κατεβαίνουν που έχουν στήριξη από 2-3 κόμματα. Λέει άσπρο, ροζ, πράσινο. Εμείς ζητήσαμε από τα κόμματα να μας δώσουν τις στηρίξεις τους και τις υποψηφιότητες, δηλαδή από πού προέρχεται ένας υποψήφιος. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε δύο χαρακτηρισμούς χρωματικούς. Ο ένας είναι το ανθρωπάκι, που σημαίνει από πού προέρχεται κομματικά. Και το δεύτερο είναι αυτό το παραλληλόγραμμο που μπορεί να έχει παραπάνω από ένα χρώματα ή μπορεί να είναι λευκό. Ο άλλος, άμα είναι αντάρτης, τι χρώμα του βάζετε? Αντάρτης. Οι περισσότεροι καταρχήν θα θέλαν να είναι λευκοί έτσι, στις δημοτικές εκλογές. Αλλά τα κόμματα έχουν χαρακτηρίσει τουλάχιστον αυτούς τους δήμους που πραγματικά ορίζουν και υποστηρίζουν. Άσχετο αν μερικές φορές θα δούμε ότι δεν θα υπάρχει υποστήριξη, γιατί ο καθένας δήμαρχος έχει το δικαίωμα να πει ότι εγώ θέλω να συμμετέχω ως ανεξάρτητος. Είδαμε και το χάρτη εμείς τώρα, ο οποίος είναι άσπρος, έτσι, αύριο θα χρωματιστεί. Να πούμε ότι έχουν αυτή τη στιγμή οι δικαστικοί έχουν κάνει registration σε πάνω από 20.000 SRT, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Είμαστε ήδη το πρωί του Σαββάτου. Μας λείπουν δηλαδή γύρω στις 3.000. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τα υπέροχα. Περισσότερα νομίζω αύριο, έτσι που θα είναι η μέρα σας και θα σας παρακολουθούμε από το σπίτι. Βεβαίως. Ελπίζουμε να μας μεταδίδετε τα αποτελέσματα. Δουλεύεις αύριο εσύ? Δουλεύω το πρωί. Το απόγευμα θα κάτσω σπίτι. Να το βιώσω μέσω τηλεόρασης. Καλή δύναμη και στους δύο. Γεια σας, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.